Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο, 6 Μαΐου του 2023. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα, που είναι φυσικά η επίθεση στο Κρεμλίνο με τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Είναι μια κατάσταση που πραγματικά προβληματίζει τους πάντες. Η Ρωσία συνεχίζει να επιρρύπτει την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μάλιστα σήμερα είχαμε ένα άλλο γεγονός, είναι το τρίτο θέμα, θα το αναφέρουμε μετά. Να ρίχνει την ευθύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό την έννοια ότι όχι ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα το Κίεβο έχει την χάνει της έγκρισης της Ουάσιγκτον, υπό αυτή την έννοια. Για πληροφορίες, για εμπλοκή αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ή άλλων παραγόντων, μέχρι στιγμής δεν έχουν διαρρεύσει. Εν πάση περιπτώσει, επικρατεί σοβαρότητας προβληματισμός για έναν επιπλέον λόγο. Διαβάζουμε ότι, θυμάστε, είχαμε πει ότι έχει γίνει έρανος για να συγκεντρωθούν χρήματα. Έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής για μη επανδρομένα αεροσκάφη. Έχουν συγκεντρωθεί 325 εκατομμύρια δολάρια. Λειτουργήσαν 20 επαγγελματικές σχολές για να εκπαιδεύσουν χειριστές, όχι μόνο στο στρατό φυσικά, αντιλαμβάνεστε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 εκπαιδευμένοι χειριστές σε όλη την Ουκρανία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί κάποιος, μια ξένη υπηρεσία για παράδειγμα, ή ακόμα και ουκρανική υπηρεσία, να πάρει μερικούς από αυτούς χωρίς να εμπλέκονται άλλες επίσημα το κράτος και να κάνει μια επιχείρηση, για παράδειγμα όπως αυτή που έγινε στο Κρεμλίνο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ένας από τους, όπως το έχουμε πει και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές εδώ, η Κίνα είναι ένας παράγοντας που θέλει να πατάει, παρότι έχει αυτή τη φιλία χωρίς όρια με τη Ρωσία, στόχος του είναι να πατάει σε δύο βάρκες. Δηλαδή έχει στόχους και στην Ουκρανία, είχαμε και τη συνομιλία πριν λίγες μέρες του ΣΥ με τον Ζελένσκι, θέλει να είναι και την επόμενη μέρα παρούσα η Κίνα στην Ουκρανία και στην ανοικοδόμηση. Έχουν γραφτεί πράγματα ότι έχει υπενοικιάσει τεράστιες εκτάσεις και παράγει συγγνώμη, γεωργικά προϊόντα. Άρα ένας από αυτούς που ενοχλήθηκε από αυτήν την επίθεση στο Κρεμλίνο, εκτός από την ίδια τη Ρωσία, είναι και η ίδια η Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση ο Κώστας Ράπτης στο Λίμπερ, στο Capital νομίζω. Θα τη διαβάσουμε, την άποψη των Κινέζων, που σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίζεται και με τη δική μας άποψη. Για να δούμε τι λέει αυτή η ανάλυση, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Η πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον του Κρεμλίνου, την οποία έκανε γνωστή η Μόσχα κατηγορώντας το Κίεβο και εμέσως την Ουάσιγκτον, εκδηλώθηκε παραμονές της ημέρας της νίκης, η οποία αποτελεί την κορυφαία στιγμή του πολιτικού εορτολογίου της Ρωσίας και οδήγησε, γεγονός που αναμφίβολα αποτελεί ένα πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, αλλά εξάπτηκε τη ρωσική κοινή γνώμη, σε περιορισμό των καθιερωμένων εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειώθηκε όμως το ανησυχητικό αυτό γεγονός και σε μια στιγμή κατά την οποία το Πεκίνο εμφανίζεται έτοιμο να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εξού και η κινέζικη πλευρά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, το θέμα. Στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ ανέφερε τα εξής: «Η θέση της Κίνας στην Ουκρανική κρίση είναι συνεπής και σαφής. Όλες οι πλευρές πρέπει να αποφύγουν ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν την περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί θέλει να πετύχει η ειρηνευτική της πρωτοβουλία. Η ίδια, σε ερώτηση αν το περιστατικό θα επηρεάσει την αναμενόμενη επίσκεψη στο Κίεβο του Κινέζου ειδικού απεσταλμένου επί ευρασιατικών ζητημάτων, απάντησε ότι οι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εν ευθέτω χρόνο. Πρόσθεσε πάντως ότι η Κίνα θα συνεχίσει να εργάζεται με τη διεθνή κοινότητα, παίζοντας επικοδομητικό ρόλο για την πολιτική επίλυση του Ουκρανικού. Όσα δεν προκύπτουν ρητά από την διπλωματική γλώσσα της εκπροσώπου,
αναλαμβάνουν να τα αποσαφηνίσουν οι ακαδημαϊκοί και οι δημοσιογραφικοί αναλυτές. Αυτό γίνεται και στις ελεύθερες τις δημοκρατικές χώρες, αλλά και στις χώρες τις που έχουν πιο σφιχτά συστήματα, ας τα πούμε έτσι, τα πολιταρχικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Global Times, ανεπίσημο αγγλόφωνο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, Κινέζοι ειδικοί θεωρούν ότι η επίθεση πιθανώς σχετίζεται με Ουκρανούς εξτρεμιστές που προωθούν την παράταση της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης και εξαναγκάζουν υψηλά ισταμένους Ουκρανούς αξιωματούχους να συνεχίσουν τη μάχη, ενώ είναι πιθανό να υπήρξε υποστήριξη ακόμα και ενθάρρυνση της επιχείρησης αυτής από διεθνείς ηγεμονικές δυνάμεις, είπα Βρετανία. Με άλλα λόγια, το Πεκίνο θεωρεί ότι στο εσωτερικό της Ουκρανίας διεξάγεται μάχη φατριών, το έχουμε πει εδώ μέρες πριν, και ας μου επιτραπεί τώρα, μην με παρεξηγήσετε που λέω το έχουμε πει, το έχουμε πει για να δείξουμε και τη συνέπεια των όσων λέμε και τον τρόπο που παρακολουθούμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Λοιπόν, διεξάγεται λοιπόν μια μάχη φατριών, με την αμερικανική πλευρά πιθανότατα να ενισχύει την πιο εξτρεμιστική από αυτές. Αντιθέτως, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος πολύ πρόσφατα είχε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σι Τζίνπινγκ, κρατιέται εκτός κάδρου ως μη κατανομαζόμενο θύμα τακτικών εξαναγκασμού. Στο ίδιο δημοσίευμα μεταφέρεται και η εκτίμηση Κινέζων ειδικών ότι στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία και οι δύο πλευρές έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα, χωρίς καμιά τους να εκπληρώσει πλήρως τους πολεμικούς στόχους της, με αποτέλεσμα να δοκιμάζεται τώρα η προθυμία τους να συνεχίσουν τον πόλεμο. Είναι αυτή η εκτίμηση, μπορεί να έχει δόση αληθείας, αλλά είναι και η ισορροπία που θέλει να κρατήσει η Κίνα. Σου λέει, αφού δεν πετυχαίνεται κανένας τους στόχους, αφήστε με να προσπαθήσω να πετύχουμε την ειρήνη. Η Ουκρανία ειδικότερα, που δίνει αμυντικό αγώνα, δεν έχει τη διάθεση να αφήσει μεγάλο τμήμα της επικράτειάς της να παραμείνει υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, αλλά έχει φανεί ανίκανη να εγείρει μια μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση. Σας έχω νέα γι' αυτό μετά. Σημειώνουν οι ίδιοι ειδικοί οι Κινέζοι. Και σε κάθε περίπτωση συμφωνούν ότι η επίθεση στο Κρεμλίνο συνιστά το ξεπέρασμα μιας κόκκινης γραμμής, ασφαλώς. Όμως οι Global Times αισθάνθηκαν την ανάγκη να επανέλθουν στο ζήτημα και μάλιστα με κύριο άρθρο. Σε αυτό υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η σημασία του περιστατικού στο Κρεμλίνο, το οποίο αποτελεί σοκ και προειδοποίηση για τη ρωσική πλευρά, εφόσον το επίμαχο ντρόν διέσχισε μεγάλη απόσταση μέχρι το στόχο του. Είτε αυτό εκτοξεύτηκε από ρωσικό έδαφος, είτε από ουκρανικό. Σε κάθε περίπτωση διέσχισε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή Σονγκ Σονμπίνγκ, η ρωσική απάντηση θα λάβει τη μορφή ισχυρότερων πληγμάτων στην Ουκρανία, χωρίς να αποκλείεται πλέον και η στοχοποίηση του ίδιου του Ζελένσκι. Ο Ζανγκ Χονγκ, ερευνητής του Ινστιτούτου Ρωσικών Ανατολικοευρωπαϊκών και Κεντροασιατικών Σπουδών της Κινέζικης Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, στέκεται από την πλευρά του περισσότερο στο γεγονός ότι οι ασύμμετρες τακτικές αξιοποιούνται όλο και περισσότερο. Βλέπε την πρόσφατη πυρπόληση από ντρόν σε αποθήκες καυσίμων στην Κρυμαία και στο Κρασνοντάρ, τον εκτροφιασμό εμπορικών τρένων στις παραμυθόρες περιοχές της Ρωσίας κτλ. Ο ίδιος σχολιάζει την αντίδραση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, η οποία αμφισβήτησε την ρωσική εκδοχή των περιστατικών, υποστηρίζοντας ή εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν μία σχετικά ορθολογική και ουδέτερη στάση και αποτελούν το κυριότερο εμπόδιο στην προώθηση ειρήνευσης και του διαλόγου. Όπως και αν έχει, οι Κινέζοι αναλυτές συμφωνούν ότι ο αντιτρομοκρατικός χαρακτήρας που αποκτά η ρωσική πολεμική προσπάθεια αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, ανοίγοντας μια φάση περισσότερο απρόβλεπτη και με περισσότερες απώλειες. Συνεπώς, η Κίνα βλέπει τις διπλωματικές της φιλοδοξίες να μπαίνουν στο ψυγείο. Και αυτό θα την υποχρεώσει να εκδηλώσει σαφέστερα τις πραγματικές της συμπάθειες. Λοιπόν, αυτά είναι για το πρώτο μας θέμα. Επαναλαμβάνω, θα δούμε, επαναλαμβάνω ότι όταν η Τουρκία κατέριψε το Σουχόι 24 εκεί στα σύνορα με την Αντιόχεια, γιατί παραβίασε για 17 δευτερόλεπτα
τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και γιατί τον παραβίασε. Εκεί στα Σιρούνα υπάρχει μια μύτη που εισέρχεται τουρκικό έδαφος μέσα στη Συρία. Εκεί λοιπόν πέρασε πάνω από τη μύτη που διαρκεί είναι μερικά χιλιόμετρα, 17 δευτερόλεπτα. Πέρασε, ξαναπέρασε, την είχαν στημένη οι Τούρκοι και το έριξαν. Οι Ρώσοι δεν αντέδρασαν εν θερμό. Άφησαν το θέμα, αυτό έγινε 24 Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος. Άφησαν το θέμα, ήρθε η περίοδος η τουριστική, απαγόρευσαν τις πτήσεις των charters στην Τουρκία, πήγαν στα πεντάστερα ξενοδοχεία της Τουρκίας, τα οποία είπαν παιδιά δεν θα ανοίξουμε φέτος αν δεν έρθουν οι Ρώσοι, μέτρησε ο Ερντογάν τις ζημιές που θα ξεπερνούσαν τα 10 δισεκατομμύρια, τόσα εισπράττει η Τουρκία από τους Ρώσους τουρίστες που εμείς τους διώξαμε, και τότε αναγκάστηκε ο Ερντογάν να υπογράψει την επιστολή συγγνώμης στον Πούτιν, ο οποίος εκτός από το εμπάργο των τουριστών έκανε εμπάργο και στα εμπορικά και στις εισαγωγές από Τουρκία αγροτικών προϊόντων, ακύρωσε βίζες Τούρκων κατασκευαστών που είχαν έργα δισεκατομμυρίων στη Ρωσία. Έκατσε λοιπόν ο Ερντογάν, μέτρησε τις ζημιές, δεκάδες δισεκατομμύρια, και ζήτησε συγγνώμη, και έκτοτε έχουμε αραβώνα που σιγά σιγά γίνεται γάμος Ερντογάν-Πούτιν Τουρκίας-Ρωσίας. Και τώρα φαίνεται ότι θα μετρήσουν την κατάσταση οι Ρώσοι, να δούμε ποιος βρίσκεται από πίσω και αναλόγως θα δούμε πώς θα αντιδράσουν. Πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Λοιπόν, είχαμε σοβαρές, πολύ σοβαρές εξελίξεις εννοώ σε επιχειρησιακό επίπεδο. Για πρώτη φορά οι Ουκρανοί κατέριψαν πύραυλο Κιντζάλ. Ο Κιντζάλ είναι υπερηχητικός πύραυλος. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα θεωρούσαν, γιατί είπαμε ότι οι πόλεμοι γίνονται ασφαλώς, υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν αφορμές, υπάρχουν στόχοι πολιτικοί, γεωπολιτικοί που θέλει να πετύχει, εδαφικοί που θέλει να πετύχει ο ένας ή ο άλλος, αλλά ένας από τους λόγους που, ή μάλλον δεν είναι λόγος που γίνονται οι πόλεμοι, αλλά στους πολέμους δοκιμάζονται και τα οπλικά συστήματα και τα αντίμετρα απέναντι στα καινούργια συστήματα, είναι δηλαδή ένα εργαστήρι. Ο κάθε πόλεμος, ιδιαίτερα ένα τέτοιος πόλεμος μεγάλης κλίμακας, ένα εργαστήριο όπου δοκιμάζεται η αξιοπιστία των οπλικών συστημάτων, όχι μόνο της απέναντι πλευράς, αλλά και της πλευράς, ο καθένας δοκιμάζει τα δικά του όπλα που παρήγαγε, τα είχε στις ασκήσεις, αλλά άλλο ασκήσεις, άλλο πραγματική κατάσταση, γιατί στην πραγματική κατάσταση έχεις πραγματικό εχθρό, ο οποίος πραγματικός εχθρός χρησιμοποιεί τα αντίμετρα και εκεί αποδεικνύεται τι και πώς. Οι Ρώσοι θεωρούσαν ως τώρα ότι η Κιντζάλ είναι ανίκητη. Σήμερα καταρρίφθηκε ο πρώτος Κιντζάλ πάνω από το Κίεβο με Patriot, που έχουν πάει στις στοιχείες Patriot, είπαμε, έχουν παραλάβει οι Ουκρανοί. Άρα είναι μια πολύ σημαντική παράμετρο στον πόλεμο. Επίσης, δεν ξέρω αν αυτό τώρα γίνεται για δημιουργία εντυπώσεων, πάντως το CNN ανέφερε ότι οι Ρώσοι βρήκαν το αντίμετρο για τους HIMARS. Δηλαδή, οι HIMARS τι γίνεται, προγραμματίζεται στον υπολογιστή και μπαίνει στα μικροτσίπς του HIMARS, του βλήματος, οι ακριβείς συντεταγμένες του στόχου, εκτοξεύεται από το MLRS και πηγαίνει στο στόχο με ακρίβεια μέτρου. Τώρα λοιπόν, επειδή καθοδηγείται με κάποιο τρόπο, GPS, οι Ρώσοι βρήκαν τρόπο και πλέον εξουδετερώνουν τους πυράβλους HIMARS. Ήταν, θα έλεγα, το επιχειρησιακό πλεονέκτημα των Ουκρανών στον πόλεμο, διότι με τους HIMARS έκαναν τεράστια ζημιά στους Ρώσους, ιδιαίτερα στην ανεφοδιαστική αλυσίδα, στην αλυσίδα της διοικητικής μέρημνας. Χτυπούσαν δηλαδή αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμων, αποθήκες τροφίμων, όλα παίζουν ρόλο. Αν λοιπόν, αλλά και στρατηγικούς στόχους, σταθμούς διοικήσεως, κέντρα επικοινωνιών, αν λοιπόν τώρα βρήκαν οι Ρώσοι, καταρχάς για τους Ουκρανούς είναι σημαντικό αν καταρρύπτουν τους Κιντζάλ, που αυτό θα δώσει ένα δίκαιο στους Ουκρανούς να ζητήσουν και άλλα αντιεροπορικά τέτοια. Γιατί όντως η αχίλλειος στέρνα της Ουκρανίας είναι στον αέρα, είτε στην αεροπορία είτε στους βαλιστικούς πυράβλους τους ρωσικούς. Εάν λοιπόν κατόρθωσαν αυτό, είναι
Απ' την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι, αν κατόρθωσαν να εξουδετερώσουν τους HIMARS, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Για να δούμε τι άλλο είχαμε σήμερα. Σήμερα εκτοξεύτηκαν δύο βαλιστικοί πύραυλοι Γκρομ από την ουκρανική πλευρά προς την Κρυμαία και καταρρίφθηκαν. Είδα και κάποιες φωτογραφίες, δεν έφτασε ο στόχος. Φαίνεται ότι οι Ρώσοι έχουν εγκαταστήσει ένα πολύ αξιόπιστο αντιπυραυλικό σύστημα στην Κρυμαία. Επίσης υπήρχε σήμερα και μία αναφορά ενός βετεράνου αξιωματικού της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, ο οποίος είπε αν στείλουμε F-16 στην Ουκρανία δεν θα έχουν καμία τύχη, διότι η S-400 είναι ένα υπερσύγχρονο ένα υπερσύγχρονο αντιαεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα, θα ιτηθούν τα F-16, είναι και αυτό μία αναφορά που προέρχεται από τις ΗΠΑ. Λοιπόν, σήμερα ο Ζαλούζνη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, επικοινώνησε με τον ομόλογό του στη ΣΥΠΑ, τον στρατηγό Μίλεϊ, και το θέμα ήταν, μάλιστα είδα κάποια δημοσιεύματα περιπτικά, ότι έδωσε αναφορά ο Ζαλούζνη στο Μίλεϊ σε σχέση με την ετοιμότητα και με το βαθμό προετοιμασίας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με την αντεπίθεση που την περιμένει όλος ο κόσμος. Πάντως, οι New York Times έγραψαν ότι αν δεν πετύχει η αντεπίθεση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να σταματήσει η υποστήριξη της Δύσης σε όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Δηλαδή η Δύση θα ψάξει να βρει μια άλλη λύση στο πρόβλημα Ουκρανία και όχι στρατιωτική. New York Times, επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για ανατολικά επίσης. Το BBC, το ρωσικό, σε συνεργασία με ένα τοπικό μέσο της Ρωσίας, που σημαίνει ότι εφόσον έχει ακόμα την άδεια από τη Ρωσία να κάνει έρευνες, το BBC, τώρα δεν ξέρω αν έχει ανταποκριτές μέσα, πάντως έγραψε ότι με βάση έρευνες που έκαναν σε ανοιχτές πηγές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν στα χέρια τους ονόματα, ονοματεπώνυμα, 20.050 στρατιωτών και στρατιωτικών, Ρώσων, που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα. 20.050. Από την αρχή του πολέμου. Εάν είναι αυτή η ακριβής, ο ακριβής αριθμός, και αν δεν υπάρχουν κρυφοί δηλαδή και άλλοι αριθμοί, τότε θα έλεγα ότι ναι, πιθανόν εκεί να βρίσκεται το επίπεδο των απολειών. Πάντως να θυμίσω ότι στα έγγραφα των Αμερικανικών, στα απόρριτα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που διέρευσαν, παρουσίαζαν νομίζω κάπου εκεί τις ρωσικές απώλειες και ήταν πολλαπλάσιες των Ουκρανών οι απώλειες. Και τότε είπαν από την Αμερικανική πλευρά ότι αυτά τα έγγραφα τα πείραξαν οι Ρώσοι και παρουσιάζουν αυτά τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει το κρατάμε αυτό. Επαναλαμβάνω, το ρωσικό BBC έχει τη σημασία του. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα. Διάβασα πριν από λίγο, αυτός ο Ρογκόφ, ο οποίος είναι εκεί στην περιοχή της Ζαπορίζια, με την πλευρά των Ρώσων είναι, διάβασα μία αναφορά που έκανε για την κατάσταση που υπάρχει στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ενεργοντάρ, που βρίσκεται νότιο-ανατολικά της Ζαπορίζια, ότι υπάρχουν και ανέφερε, νομίζω ότι έχει 6 μονάδες ο σταθμός αυτός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πυρηνικός σταθμός, ότι από τις 6 μονάδες η κάθε μια άλλη είναι σε επισκευή, άλλη είναι σε ψυχρή στάση, άλλη είναι σε θερμή στάση, και είπε ότι δεν έκλεισε ο σταθμός, όλοι οι εργαζόμενοι είναι εκεί. Γιατί γίνονται αναφορές? Γιατί οι Ρώσοι φαίνονται να παίρνουν μέτρα γύρω από τον σταθμό, γιατί έχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν προετοιμασίες από ουκρανικής πλευράς. Ένας από τους πρώτους στόχους της αντεπίθεσης είναι να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το εργοστάσιο αυτό, το οποίο θα τους χρησιμεύσει και για επιχειρησιακούς λόγους, αλλά εάν ελέγξουν το εργοστάσιο είναι και μια πολύ σημαντική
εξέλιξη για την Ουκρανία θα έχει ενεργειακή επάρκεια, μια που το εργοστάσιο αυτό καλύπτει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό από τις ενεργειακές ανάγκες της Ουκρανίας. Τώρα είναι στον έλεγχο της Rosatom. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Σας είπα ότι είχαμε μια εξέλιξη σήμερα στην Ρωσία. Ο Ζαχά Πριλεπίν έχει τραυματιστεί, είναι ένας θεωρούμενος υποστηρικτής του Πούτιν και του πολέμου, Ρώσος, blogger και δημοσιογράφος. Αυτός λοιπόν, επιβαίνοντας στο αυτοκίνητό του, είχε και οδηγό, ανατινάχτηκε, είχαν τοποθετήσει βόμβα κάποιοι, ανατινάχτηκε, σκοτώθηκε ο οδηγός, τραυματίστηκε ο ίδιος. Είναι λοιπόν το τρίτο περιστατικό. Το πρώτο είναι με την κόρη του Ντούγκιν που έγινε στη Μόσχα. Το δεύτερο έγινε στην Αγία Πετρούπολη. Ένας άλλος blogger, θυμάστε, ο οποίος και αυτός σκοτώθηκε. Του κάναν δώρο κάτι, πήγε το άνοιξε, ήταν βόμβα και σκοτώθηκε. Σε καφετέρια που φημολογείται ότι ήταν ιδιοκτησία του Πριγκόζιν, του ιδιοκτήτη της Βάγνερ. Και ο τρίτος είναι αυτός ο Πρίλεπιν. Και αυτός με βόμβα. Αυτό λοιπόν πραγματικά δημιούργησε πάλι οργή και θυμό στην Μόσχα. Η Ζαχάροβα έκανε δήλωση και έριξε ευθύνες ευθέως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Εκεί στη Βρετανία κάτι γίνεται, ο Τζόνσον, αν και είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι από τους ανθρώπους ο οποίος εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, προσπαθεί να επηρεάσει τις εξελίξεις και να τις επηρεάσει προς την αύξηση της έντασης και στην απελευθέρωση της Κρυμαίας, όπως είπαμε. Αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί αυτή η βομβιστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση την ονομάζει η Ρωσία, έρχεται να προσθεθεί και στις άλλες δύο βομβιστικές επιθέσεις, αλλά και στην επίθεση που έγινε στο Κρεμλίνο. Είδα ένα δημοσίευμα που δεν το υιοθετούμε, το αναφέρουμε. Έκανε δήλωση ο Biden σε ένα μέσο, τώρα δεν είμαι πρόχειρος να σας το πω, και είπε στην ουσία, δεν είπε ευθέως, αλλά σαν να έδωσε το δικαίωμα, σαν να αναγνώρισε το δικαίωμα στην Ουκρανία, είπε ότι η Ουκρανία θέλει να απελευθερώσει τα εδάφη της και έχει δικαίωμα αυτό να το, αν κάποια πράξη διευκολύνει την απελευθέρωση, έχει δικαίωμα να κάνει αυτή την πράξη, εννοώντας τη δολοφονία του Πούτιν. Επαναλαμβάνω, επειδή δεν είχα χρόνο, είμαι εκτός Αθηνών, να δω το δημοσίευμα, να ψάξω, να διασταυρώσω, κρατάμε μια επιφύλαξη γι' αυτό. Πάντως, επαναλαμβάνω, είναι ένα τεράστιο ζήτημα και η τρίτη αυτή βομβιστική επίθεση που έχει θύματα, ανθρώπους που υποστηρίζουν τον πόλεμο στη Ρωσία, τρομοκρατικές ενέργειες τις ονομάζει η Ρωσία και η Ζαχάροβα, επαναλαμβάνω, επέριψε ευθύνες στον... Τώρα, επειδή γίνονται όλα αυτά και ποια άλλες ενέργειες, εδώ λιωθωρές, εδώ προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας. Φαίνεται ότι ενώ είχαν ένα σύστημα πολύ ισχυρό επί Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο, με τα εξέλιξη του οποίου είναι και το σημερινό, φαίνεται ότι αυτό είναι και έχει κάτι τρύπες, να, έτσι, για να γίνονται όλα αυτά. Τι να πω, δεν ξέρω τώρα, δεν... Φαίνεται ότι υπάρχουν τρύπες πολλές. Να πούμε τέλος σε αυτό το τρίτο θέμα μας, ότι μεγαλώνει η κόντρα του διοικητή της Βάγνερ, του ιδιοκτήτη της Βάγνερ, του Πριγκόζιν, με Σοϊγκού και Γκερασίμοφ. Φέρεται να ζήτησε παρέμβαση του ιδίου του Πούτιν για το θέμα. Κατά πάσα πιθανότητα στις 10 του μηνός, την επόμενη δηλαδή της επαιτίου της μέρας της νίκης, θα αποχωρήσουν οι δυνάμεις της Βάγνερ από τον Μπαχμούτ και θα αντικατασταθούν από τις ειδικές δυνάμεις των Τσετσένων του Καντήροφ, τις δυνάμεις Αχμάτ. Πάντως και σήμερα συνεχίστηκαν οι μάχες στον Μπαχμούτ, φέρονται να έχουν κερδίσει κάποια
τετράγωνα πάλι. Πάντως είδα εκεί ένα χάρτη καταστώσεως ότι είναι πολλές δυνάμεις των Ουκρανών και μάλιστα κάπου γράφτηκε ότι στο βόρειο κομμάτι, βόρεια από τον Μπαχμούτ, ανακατέλαβαν μια περιοχή που είχαν χάσει οι Ουκρανοί πριν από λίγες μέρες. Θα δούμε πού θα πάνε τα πράγματα εκεί. Πάντως από ό,τι είδαμε και από το δημοσίευμα των New York Times, η αντεπίθεση είναι κομβικό σημείο. Μας το είπε άλλωστε χθες, όπως το τονίσαμε εδώ, και ο ίδιος ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο Μίλεϊ, ο οποίος είπε από την έκβαση της αντεπίθεσης θα κριθεί και στην ουσία και η παγκόσμια, η αρχιτεκτονική της παγκόσμιας σταθερότητας, είπε μια τέτοια έκφραση. Λοιπόν, είχαμε μια σημαντική, θα έλεγα, δηλαδή πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Ξέρετε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, επειδή έχω πάει εκεί όταν ήταν πρέσβης ένας φίλος και με ενημέρωσαν για το πώς ιδρύθηκαν τα Εμμυράτα, ότι ήταν αγγλική αποικία. Δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Ήταν 5 εμμύριδες. Εμμύριδες ήταν τοπάρχες. Είχαν αυτή τη δική τους την αραβική ισλαμική ιεραρχία, που μπορούμε να την πούμε και πεφωτισμένη δεσποτεία, δηλαδή στους εμμύριδες ανήκουν όλα. Δεν υπάρχει δημοκρατία φυσικά, δεν υπάρχουν εκλογές. Έχουν ένα άλλο σύστημα, άλλη φιλοσοφία δική τους. Τότε βρέθηκε ένας τεράστιος ηγέτης, ο Μακτούμπ, Σέιχ Μακτούμπ, ο οποίος είχε μάλιστα και 5-6 παιδιά, τα έστειλε όλα τα παιδιά τότε όταν είχαμε την αποαπικιοποίηση, αποχώρησαν οι Βρετανοί, κρατώντας φυσικά επαφή και έλεγχο σε κάποιες δομές. Ο Μακτούμπ ένωσε τα 7 Εμμυράτα, έστειλε τα παιδιά του στα καλύτερα πανεπιστήμια, αυτό το έκανε δόγμα για τα Εμμυράτα, να σπουδάζουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και να γυρνούν όλοι πίσω στην πατρίδα τους, να εκμεταλλεύεται η πατρίδα και οι πολίτες τις γνώσεις που απέκτησαν με χρήματα και με ευθύνη και με φροντίδα του κράτους. Και τελικά είναι ένα, δεν λέω ότι είναι το ιδανικό μοντέλο ανάπτυξης, αλλά αυτό που συμβαίνει στα Εμμυράτα είναι καταπληκτικό. Το πώς λειτουργεί το κράτος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάποια στιγμή εκεί στα Εμμυράτα σκότωσαν οι Ισραηλινοί τον υπεύθυνο της Χαμάς για τις αγορές όπλων για εποφελία της Χαμάς. Αυτός είχε επισκεφθεί τα Εμμυράτα και εκεί στο ξενοδοχείο τον σκότωσαν. Εκεί λοιπόν σε λίγες μέρες είδα ότι έκανε συνέντευξη τύπου διοικητής ασφάλειας όλων των Εμμυράτων και ανακοίνωσε επακριβώς βήμα-βήμα τα βήματα των πρακτόρων του Ισραήλ που εργάστηκαν για να σκοτώσουν τον υπεύθυνο για τα όπλα της Χαμάς. Μάλιστα αποκάλυψε τα διαβατήριά τους, αν δεν κάνω λάθος ήταν 25 άτομα, διαβατήρια Καναδά, Αυστραλίας, που είχαν αποκτήσει αυτοί οι πράκτορες του Ισραήλ, και είχα την ευκαιρία κάποια στιγμή τον Υπουργό Οικονομικών των Εμμυράτων, που ήρθε εδώ να παντρέψει έναν φίλο μου, να τον γνωρίσω. Μου τον γνώρισε ο φίλος μου και του έδωσα συγχαρητήρια, του είπα ότι σε καθαρά επαγγελματικό επίπεδο μιλώ, όχι πολιτικό, αυτή η επιχείρηση που κάνατε να εκδώσετε εντάλματα σύλληψης και να αποκαλύψετε όλο αυτό το δίκτυο δείχνει ότι έχετε ένα κράτος που λειτουργεί. Με διαβεβαίωσε λοιπόν, εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή στα Εμμυράτα τι συμβαίνει. Ανά πάσα στιγμή. Λέω, γιατί δεν το προλάβατε? Λέει, εντάξει, δεν είχαμε πληροφορίες, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποκαλύψαμε. Γιατί τα ανέφερα, γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή, τη μακροσκελή? Διαβάζω ότι σήμερα τα Εμμυράτα, που ήταν αποικία των Βρετανών, που οι Βρετανοί, ξέρετε, μπορεί να φεύγουν από μία χώρα, αλλά μένουν εκεί, μένουν στις δομές σου, κατά κάποιο τρόπο ελέγχουν τη χώρα αυτή. Το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σημαντικούς δεσμούς με τα Εμμυράτα. Τα Εμμυράτα λοιπόν από σήμερα είναι εταίρος διαλόγου
με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, θα έχουμε πει να μην το κουράσουμε, είναι κάτι που μπορεί να εξελιχθεί στο ΝΑΤΟ της Ευρασίας. Δεν είναι ακόμα ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να εξελιχθεί στο ΝΑΤΟ της Ευρασίας. Ξεκίνησαν λοιπόν από τη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος το 2001, τώρα δεν είμαι πρόχειρος, άρχισε να λειτουργεί. Τα κράτη είναι Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, Κυργυζία, Τατζικιστάν, μπήκε και η Ινδία, μπήκε και το Πακιστάν και τώρα βλέπουμε ότι εγκρίθηκε το αίτημα των Εμμυράτων και η Τουρκία έχει υποβάλει αίτημα, ως παρατηρητής στην αρχή. Είπε ο κ. Δάρογλου χθες, θα το ξαναδούμε το θέμα, θυμάστε το διαβάσαμε. Άρα αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Επίσης, να δούμε ότι είναι πολύ σημαντική εξέλιξη η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών να στείλουν στρατιωτική βοήθεια 500 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν. Καινούργια αυτή η απόφαση. Υπάρχει ένα ιστορικό, για να δούμε ορισμένα στοιχεία, για να δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, δεν τα διαβάζουμε όλα, πάμε λοιπόν. Η Κίνα, ξέρετε, η Ταϊβάν από το 1950 μετά το τέλος του εμφυλίου, ο Τσαν Καϊσέκ είναι η λεγόμενη εθνικιστική Κίνα, η Φορμόζα που διαβάζαμε παλιά στη γεωγραφία. Τώρα λέγεται Ταϊβάν, ο στρατηγός Τσαν Καϊσέκ διαφώνησε με το Μάο, εμφύλιος, κατέφυγε στην Ταϊβάν και έκτοτε η Ταϊβάν είναι μια αυτοδιοικούμενη περιοχή. Δεν έχει ανακηρύξει την ανεξαρτησία της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ακολουθούν το δόγμα της ενιαίας Κίνας, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζουν την διοίκηση αυτής της αυτόνομης περιοχής. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει απευθύνει πολυάριθμες προειδοποιήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ουάσιγκτον κατά της στρατιωτικοποίησης της Ταϊβάν και της τροφοδότησης του αποσχιστικού αισθήματος στο νησί. Οι ΗΠΑ το αγνόησαν, ενίσχυσαν πρόσφατα τις άτυπες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊπέη, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε προς Κίνα η Ουάσιγκτον όταν αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις το 1979. Τότε είπαν δεν αναγνωρίζουμε ποτέ την Ταϊπέη, την Ταϊβάν. Τώρα, πρόσφατα το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις στον Αμερικανό γερουσιαστή Μάικλ Μακκόλ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των ΗΠΑ, επειδή επισκέφθηκε την Ταϊβάν, το ίδιο έγινε και το 2022 η Πελόζη. Πάμε σε στρατιωτική βοήθεια. Όσον αφορά τη στρατιωτική βοήθεια, η Ουάσιγκτον έχει εγκρίνει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εξοπλισμού στην Ταϊβάν από το 2019, μεγάλο ποσό, συμπεριλαμβανομένων πυράβλων χαρπούν και πυράβλων χαρπούν είναι αντιπλοϊκή και sidewinder για πολεμικά αεροσκάφη, εκατοντάδων αντιαρματικών όπλων Javelin, πυράβλων Stinger, φορητά αντιαεροπορικά, οβιδοβόλα και άλλα πυρομαχικά. Στα τέλη του 2022 ο Biden υπέγραψε ένα νομοσχέδιο για την άμυνα που περιελάμβανε στρατιωτική βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν, με την νομοθεσία να επιτρέπει επίσης τη δημιουργία ενός αποθέματος έκτακτης ανάγκης για το νησί που περιλαμβάνει πυρομαχικά αξίας έως και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Μάρτιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε συμφωνία αξίας 619 εκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση εκατοντάδων πυράβλων στην Ταϊβάν για τον οπλισμό 66 μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper, σαν αυτά που έχουμε εμείς. Η Ταϊβάν θα τα παραλάβει το τέλος του 2026. Στις 28 Μαρτίου ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, είπε ότι το Πεντάγωνο θα χρησιμοποιήσει μία εξουσιοδότηση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για να μεταφέρει γρήγορα όπλα στην Ταϊβάν. Η ομάδα μου εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι έχουμε τις σωστές δυνατότητες, δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας το Μάρτιο. Οι εντάσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν έχουν επιδεινωθεί από την επανειλημμένη αποστολή των ΗΠΑ πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών επιτήρησης στα στενά της Ταϊβάν. Λοιπόν, και εκεί φαίνεται ότι ζεσταίνεται το πράγμα. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Ας ελπίσουμε να μην μετατραπεί η Ταϊβάν σε μια νέα Ουκρανία, γιατί έχει κάποιες ομοιότητες στο θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Σουδάν και Σαουδική Αραβία
Σουδάν και Σαουδική Αραβία, Σουδάν. Οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν, δηλαδή οι δύο στρατηγοί, συμφώνησαν και από σήμερα είναι, όπως το είπαμε και χθες, είναι στη Σαουδική Αραβία για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός για να συζητηθεί και η επόμενη μέρα στο Σουδάν. Το Σουδάν είπαμε ότι είναι μια χώρα περίπου 46 εκατομμυρίων κατοίκων και μετά την αποχώρηση του Νοτιού Σουδάν, ήταν μια μεγάλη χώρα δηλαδή, παραμένει μια μεγάλη χώρα, έχει τεράστια προβλήματα. Πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν επισιτιστικό πρόβλημα το επόμενο διάστημα, λέει ο ΟΗΕ. Στέλνει βοήθεια ο ΙΕ, την οποία τη λέει η Λατία. Άμα δεν υπάρχει τάξη, και άμα εσύ έχεις να ταΐσεις πίσω σου, να φροντίσεις πίσω σου μερικές δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους ενώ για υπεύθυνους, ποιος λέει τώρα για ο ΙΕ, και μάλιστα σκοτώθηκαν και κάποιοι υπάλληλοι του ΙΕ που ήταν για την ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης έφτασε και φαρμακευτική βοήθεια στο Πόρτ Σουδάν, αλλά υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας. Ποιος θα την παραλάβει και ποιος θα την μεταφέρει εκεί που πρέπει, στα νοσοκομεία που άνθρωποι πεθαίνουν. Σοβαρό πρόβλημα λοιπόν. Απλά να πούμε ότι πριν να πάνε οι στρατηγοί, εκπρόσωποι των στρατηγών στην Σαουδική Αραβία, είχε πάει ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιθανότατα έπαιξε το ρόλο του η παρουσία του εκεί. Απλά θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι υπάρχει ένα πολύ φιλόδοξο, εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο του πρίγκιπα, ο οποίος είναι στην ουσία αυτός κυβερνά τη Σαουδική Αραβία, μια ενδιαφέρουσα χώρα η Σαουδική Αραβία, ασχέτως της εσωτερικής πολιτικής, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα και αυτή έχει πληθυσμό καμιά περίπου 35 εκατομμύρια, είναι ίσως 5 εκατομμύρια είναι Σιίτες εκεί στις ανατολικές ακτές, μια χώρα με τεράστιο πλούτο. Ο Μπιν Σαλμάν ο πρίγκιπας έχει κάνει ένα φιλόδοξο σχέδιο, όραμα 2030. Ψάξτε και διαβάστε το αυτό, αν πετύχει αυτό το σχέδιο. Διάβασα μια ανάλυση πριν από λίγο ενός Έλληνα καθηγητή οικονομολόγου στην Βρετανία, μια ανάλυση η οποία λέει ότι είναι απίθανο να είναι, αποτελείται από 21 τομείς, ξεχωριστούς τομείς. Κάποιοι τομείς λέει είναι ανεδαφικοί, θα αποτύχει. Υπάρχει δε περίπτωση, λέει ο Έλληνας επιστήμονας, να χρειαστεί τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η Σαουδική Αραβία, αν δεν πετύχει αυτό το σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό, διεκδικεί ρόλο και η Σαουδική Αραβία στην περιοχή και τώρα πάει να τον κατοχυρώσει με την φιλοξενία των Σουδανών. Να πούμε δε ότι το ορόσημο 2030 έχει να κάνει και με το παγκόσμιο κύπελο, όπως έκανε και το Κατάρ δηλαδή, και εκεί ζητάει τη βοήθεια της Αιγύπτου και της Ελλάδας, συνδιοργάνωση, θα κατασκευάσει τα γήπεδα που χρειάζονται για το παγκόσμιο κύπελο, για να δώσουμε αν θέλετε και μια ισορροπία στο πράγμα, αν πάρει μαζί του την Αίγυπτο και κυρίως την Ελλάδα, τότε τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού θα είναι συνδιοργανώτρια και η Ελλάδα, θα ξέρετε ότι θα λειτουργήσει ως αποσβεστήρας κραδασμών η παρουσία της Ελλάδας. Θα την αθωώσουμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Είναι εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε ποσοστά, καινούργια πράγματα, καινούργια, φρέσκα, σημερινά. Η εταιρεία δημοσκοπήσεων ORK λέει 48% Κιλιτσδάρογλου, 44,6% Ερντογάν, 4,3% ο Ιντζέ και 3,1% ο Ογάν. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ιντζέ είδα ότι έκανε σήμερα μια δήλωση, πήγε να τα ψηλοθολώσει, αφήνοντας πάντως να εννοηθεί ότι στο δεύτερο γύρο θα ζητήσει από τους ψηφοφόρους του να ψηφίσουν τον Κιλιτσδάρογλου. Θα υπακούσουν όμως? Τρεις εκπρόσωποι τριών εταιριών πολιτικών ερευνών, τέτοιων δημοσκοπήσεων, μίλησαν στο Artiger Check, νομίζω, σε μία εφημερίδα. Διάβασα τι είπαν. Είπαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Τι είπαν λοιπόν? Εάν στον πρώτο γύρο η διαφορά είναι μικρή,
Μεταξύ του λένε και οι τρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πρώτος ο Κιλισδάρογλου. Εάν όμως η διαφορά είναι μικρή, δηλαδή δύο μονάδες, τότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουν ποιος θα κερδίσει στο δεύτερο γύρο. Και αν θα υπακούσουν τον Ιντζέ ή τον Ογκάνι οι ψηφοφόροι τους να πάνε. Γιατί θα παίξει τεράστιο ρόλο ποιος θα ελέγξει τη Βουλή. Εάν δηλαδή ελέγξει τη Βουλή η συμμαχία του λαού, του, η λαϊκή συμμαχία του Ερντογάν, τότε οι ψηφοφόροι, επειδή θα υπάρχει το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας, θα πιθανόν να προκρίνουν την επανεκλογή του Ερντογάν. Εάν όμως η ψαλίδα είναι μεγάλη, λένε ότι υπάρχει πιθανότητα, εάν χάσει μέχρι την Κυριακή, μείναν τώρα πόσες μέρες, μια εβδομάδα, έτσι, σκάρτη. Εάν χάσει λοιπόν μέχρι την Κυριακή, φύγουν ψηφοφόροι, μειωθούν αυτό το, πόσο είπαμε, το 4,3%. Αν φύγει κανένα 2% για παράδειγμα από τον Εντζέ, 2-2,5 και πάει στον Κιλισδάρογλου, μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι από την πρώτη Κυριακή, οπότε να μην χρειαστεί να πάμε στη δεύτερη. Εάν όμως υπάρχει ένα 4%, τότε ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, πιθανόν θα επανεκλεγεί ο Κιλισδάρογλου. Αν είναι όμως μικρότερο, ένα 2%, τότε δίνουν μεγάλες πιθανότητες και κερδίσει την Βουλή ο Ερντογάν με το ΜΕΧΑΠΕ, με τους γκρίζους λύκους, τότε υπάρχει πιθανότητα να επανεκλεγεί ο Ερντογάν. Κάπου είδα πριν από λίγο μία δημοσκόπηση, πρόβλεψη για το δεύτερο γύρο και λέει, κρατηθείτε, 50,4 Κιλισδάρογλου είναι εκτίμηση για το δεύτερο γύρο. 50,4 Κιλισδάρογλου, 49,5 Ερντογάν. Μιλάμε τώρα για το απόλυτο θρίλερ, έτσι. Να πούμε δε, τώρα δεν ξέρω αν θα χαρείτε με αυτό που θα πω, 1,4 εκατομμύρια Τούρκοι έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα στο εξωτερικό. Για πέστε μου, είναι δυνατόν η Τουρκία να επιτρέπει στους Τούρκους του εξωτερικού να ψηφίζουν και να μην επιτρέπει η Ελλάδα? Δηλαδή, πραγματικά, τα κόμματα δεν έχουν λίγο ντροπή πάνω τους? Δηλαδή, τόσο πολύ φοβάται, να σας πω κάτι, δεν φοβούνται μόνο οι αριστεροί που δεν το ψήφισαν. Εγώ πιστεύω και όλα τα κόμματα φοβούνται. Φοβούνται ότι ο εξωελλαδικός ελληνισμός θα αλλάξει αυτό το πράγμα που κυβερνά την Ελλάδα και την έχει καταντήσει από το 1974 μέχρι σήμερα, μια αποικία χρέος με δεσμευμένη την περιουσία μας για 100 χρόνια. Φοβούνται μήπως χάσουν, διότι μπορεί να βγουν νέες δυναμικές, να βγει κανένα νέο κόμμα, να μην το ελέγχουν και μετά, εντάξει, δεν θα πούμε στα εσωτερικά, απλά είπα, έκανα μια αναφορά για το θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε πιστοί, δεν θα εμπλακούμε στα εκλογικά της πατρίδας μας. Δεν είναι αυτή η αποστολή αυτού του καναλιού. Αυτό το κανάλι έχει άλλη αποστολή, τέλος. Πάμε. Επίσης, είχαμε τον Ερντογάν, τα είπαμε και χθες, αντιδρούν στις παρεμβάσεις των ξένων και θα έλεγα ότι το δίνουν και επιχειρήματα. Δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνουν οι ξένοι, αλλά το δίνουν και επιχειρήματα. Και τι λέει ο Ερντογάν? Είναι ενοχλημένοι οι ξένοι, επειδή εμείς μεγαλώσαμε την Τουρκία, έχουμε παρουσία στις γειτονικές χώρες και στρατιωτικά, χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν, ενώ μέχρι το 2000 για οποιαδήποτε μεγάλη ενέργεια χρειαζόταν και το πράσινο φως από μια μεγάλη χώρα. Έχουμε μεγαλώσει την οικονομία μας, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία. Το ΑΕΠ όντως έχει τριπλασιαστεί επί Ερντογάν. Το κυριότερο, έχουμε αναπτύξει τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Κάνω μια μελέτη τώρα, όταν την ολοκληρώσω θα σας πω τι συμβαίνει και πόσο επικίνδυνο είναι. Δύο θέματα. Η ανάπτυξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, αλλά και το γεγονός ότι οι Τούρκοι που επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ασχολιόντουσαν με το εμπόριο και με τα οικονομικά, ότι ασχολούνται τώρα και πλέον έχουν αποκτήσει μία εμπειρία
την οποία την είχαν Έλληνες και Αρμένοι και Εβραίοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Η Τουρκία όντως να καταστεί μια πραγματικά ανεξάρτητη χώρα που δεν θα ακούει κανέναν. Τι λένε λοιπόν ο Ερντογάν τώρα και ο Σαβούσουγλου? Δεν θέλουν ανεξάρτητη Τουρκία, φέρουν τους έξι, λέει, οι οποίοι είναι τα ενεργούμενά τους, για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Και έκανε μια αναφορά για το θέμα ο Τσαβούσουγλου και είπε: το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν, λέγε, στην Ουγγαρία. Ένωσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο λαός ψήφισε τον Όρμπαν. Το ίδιο, λέει, θα γίνει και στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν αυτές οι παρεμβάσεις των ξένων κάνουν καλό στον Κιλιστάρολο ή όχι. Μάλλον κακό του κάνουν και δίνουν επιχειρήματα στον Ερντογάν. Λοιπόν, αυτά και για τον φίλο μας τον Ερντογάν. Να πάμε στο επόμενο θέμα, που να δούμε τι λέει ο Κιλιστάρολο τώρα για την ιστορία. Λοιπόν, Κιλιστάρολο λέει ότι υπάρχει μια εταιρεία, Cambridge Analytica, δεν ξέρω αν το ξέρει κανένας, που έχουμε κανένα hacker που ακούει, η οποία δουλεύει στο dark web. Αυτή λοιπόν μπορεί, έχει έρθει σε επαφή με αυτή την εταιρεία και έριξε και λεφτά, και λένε βουλευτές του Κιλιστάρολου ότι έχουμε και τη ροή των χρημάτων. Δεν το ξέρω, δεν έφεραν στοιχεία, πάντως υπάρχει επώνυμος βουλευτής, διάβασα, που είπε έχουμε και τα χρήματα που πλήρωσαν στην Cambridge Analytica. Ο Φαχρετίν Αλτούν, ο υπουργός υπεύθυνος επικοινωνίας του, υπουργός επικοινωνίας του Ερντογάν, είναι αυτός, γράφει και τα τρία ονόματα των συνεργατών, στελεχών του Υπουργείου, οι οποίοι εμπλέκονται. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν κασέτα, βίντεο, με την πραγματική φωνή του Κιλιστάρολου, αλλά χωρίς να μιλάει ο Κιλιστάρολου. Αυτή είναι η τεχνολογία τώρα. Και θα τον παρουσιάσουν να διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Για παράδειγμα, για τον, να απελευθερώσει τον ένα, να απελευθερώσει τον άλλο, να απελευθερώσει ίσως και τον Οτζαλάν, να δώσει δικαιώματα στους Κούρδους, δεν ξέρουμε τι θα. Πάντως, μας παίρνουμε μία γεύση από αυτά που είπε σήμερα ο Μπαξέλη, ο Γκρίζος Λύκος. Ότι η συμμαχία, η Εθνική Συμμαχία των Έξι και ο ίδιος ο Κιλιστάρολου συνιστούν πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για την Τουρκία. Και ξέρετε, η λέξη εθνική ασφάλεια στην Τουρκία είναι καθαγιασμένη, έτσι. Τρελαίνεται ο κόσμος, λέει εθνική ασφάλεια. Και αναφέρει μάλιστα ότι έχουμε και αποδείξεις, αλλά σας παρουσιάζω τα προφανή. Τον στηρίζουν, λέει, το ΠΚΚ, δηλαδή το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, και οι γκιουλενιστές. Απόδειξη είναι. Είναι πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Αυτά όλα, ξέρετε, είναι και δημιουργούν και τη βάση για να αμφισβητήσουν αύριο το αποτέλεσμα, έτσι. Για να δούμε τι, αν θα βγει τίποτα από αυτή την προβοκάτσια. Πάντως, λέει ο Κιλιστάρολου ότι επειδή και εμείς, λέει, δεν κοιμόμαστε όρθιοι, έχουμε πάρει τα μέτρα μας και έχουμε συνεργαστεί με μια εταιρεία που κάνει anti-spoofing και μπορεί μέσα σε 30 λεπτά να μας δώσει επίσημη έκθεση εάν το βίντεο που θα βγάλουν εις βάρος μου, γιατί είναι σίγουρο πλέον αυτό, έτσι λέει, εάν το βίντεο που θα βγάλουν εις βάρος μου είναι αυθεντικό, είναι φτιαχτό. Το ξαναλέω, θα έχει τη φωνή του Κιλιστάρολου, αλλά δεν θα είναι ο Κιλιστάρολου. Τώρα, αυτά λοιπόν και τα καινούργια από τις εκλογές στην Τουρκία. Να πούμε πάντως ότι, να μείνουμε στην Τουρκία, ότι η αναφορά του Κιλιστάρολου, τι είπε ο Κιλιστάρολου στο Twitter σε ένα βιντεάκι, το είδα. Είπε, λέτε για την αποστρατηγοποίηση των νησιών και μένετε στα λόγια, δεν κάνετε τίποτα. Έρχεται σήμερα για να δικαιολογηθεί ο Τσαβούσουγλου και έκανε δήλωση και είπε υπάρχει θέμα στο Αιγαίο, υπάρχει θέμα αποστρατηγοποίησης και υπάρχει θέμα στο Αιγαίο, είπε, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση λέγοντας ότι όταν έχουμε πολιτική ένταση μας κατηγορείτε με την Ελλάδα. Τώρα που επιχειρούμε μια πολιτική ύφεση και συνεννόηση, πάλι μας κατηγορείτε. Τελικά τι θέλετε να κάνουμε? Αλλά ομολόγησε ότι υπάρχει θέμα Αιγαίου και θέμα αποστατικοποίησης. Δηλαδή φαίνεται ότι όταν γίνεται
αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στο θέμα, τότε αρχίζουν και βγαίνουν και οι πραγματικές διαστάσεις, έτσι, και το ενός και το άλλο, και οι πραγματικές εθνικές πολιτικές της Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι οι περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου που είναι στα κατεχόμενα και η ίδια η αμόχος τους. Καταρχάς είχα μια πληροφορία, ένας φίλος είπε από το Βερολίνο ότι πολλοί Γερμανοί αλλά και από άλλες χώρες, Ισραηλινοί, Άγγλοι, πηγαίνουν και αγοράζουν περιουσίες Ελλήνων της Κύπρου στα κατεχόμενα. Και ότι αν αυτές οι αγοραπολισίες συνεχιστούν, τότε στην ουσία θα έχει λυθεί και το Κυπριακό. Θα υπάρχει πλέον, πάμε σε οριστική διχοτόμηση, αφού θα υπάρχουν χιλιάδες πολίτες Ευρωπαίοι άλλων χωρών που κατέχουν περιουσίες. Λοιπόν, ακούστε τι συμβαίνει. Η Κυπριακή Δημοκρατία, καταρχάς υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί τότε ο Κληρίδης δέχθηκε την ανταλλαγή των Ελλήνων που είχαν μείνει στα κατεχόμενα με τους Τουρκοκυπρίους που είχαν μείνει στις ελεύθερες περιοχές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, επειδή δεν το ξέρω καλά το θέμα, δεν το θίγω, αλλά εμένα αυτή η ανταλλαγή δεν μ' αρέσει και βάζω και ένα ερωτηματικό από πάνω. Θεωρώ ότι ο Κληρίδης έκανε σημαντικά πράγματα στην Κύπρο και έχω και προσωπικές μαρτυρίες φίλων που είχαν ανώτατες θέσεις επί Κληρίδη και πέρασαν πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ραντάρ στο Τρόοδο στο ελληνικό. Οι Άγγλοι αντέδρασαν, είχαν κάνει την παραγγελία μυστικά, το φέρανε και την τελευταία μέρα όταν ήταν να μεταφερθεί αντέδρασαν, ζήτησαν από τον Κληρίδη να σταματήσει την εγκατάσταση. Ο Κληρίδης μετέφερε τις πιέσεις που δέχτηκε, του είπαν οι ανώτατοι αξιωματούχοι δεν γίνεται, θα πάει το ραντάρ και είπε εντάξει βάλτε το. Θέλω να πω δεν ήταν εξονημένος, έτσι. Και σε άλλα θέματα είδατε για το ΣΕΣ 300 την επιστολή Κληρίδη που δεν στάλθηκε ποτέ, τότε που τον πούλησε την Κύπρο στην ουσία ο Σιμίτης στο θέμα των S-300. Εν πάση περιπτώσει, φεύγοντας λοιπόν οι Τουρκοκύπροι άφησαν πίσω τις περιουσίες τους, όπως και οι Ελληνοκύπροι τις δικές τους στα κατεχόμενα. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει επιτρέψει να αλωτριωθεί, να περάσει στην ιδιοκτησία άλλου ούτε ένα μέτρο περιουσίας γης Τουρκοκυπρίου. Υπάρχει κτηματολόγιο, υπάρχει κατάλογος των περιουσιών των Τουρκοκυπρίων, έχουν δοθεί κατά προτεραιότητα για χρήση σε πρόσφυγες που έφυγαν και άφησαν τις δικές τους περιουσίες, επαναλαμβάνω για χρήση, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να προσθέσουν σε εφιστάμενα κτίσματα, να χτίσουν και να αλλοιώσουν. Γιατί θεωρούν ότι μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψουν οι Τουρκοκύπριοι και να τους παραδώσουν περιουσίες όπως τις άφησαν. Από την άλλη μεριά τι γίνεται? Από την άλλη μεριά επιτρέπουμε, διαβάστε την υπόθεση της Χριστίνας, της Τιτίνας Λοϊζίδου. Διαβάστε την. Ενώ κέρδισε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην ουσία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν την υποστήριξε, ούτε υποστήριξε και άλλες προσφυγές και αυτή η υπόθεση αντί να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουν δημιουργήσει μια επιτροπή για τις περιουσίες το ψευδοκράτος και στέλνουν τους Έλληνες εκεί. Αλλά προσέξτε ποιο θα είναι το πρόβλημα. Εάν ξεπουλούν τις περιουσίες, οι Τουρκοκύπροι επιτρέπουν σε επιχειρηματίες είτε Τουρκοκύπριους είτε από την Τουρκία να κτίζουν πάνω. Και μάλιστα όταν συζητιόταν το σχέδιο Ανάνη ή κάποια λύση τέλος πάντων, έλεγαν ότι δεν μπορεί μετά και να επιστρέψουν οι Ελληνοκύπροι, δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω τις περιουσίες, διότι άλλοι έχουν χτίσει από πάνω και έφασαν κάποιες δικαιολογίες. Λοιπόν, ακούστε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε χάσει όλες τις περιουσίες και τα δικαιώματά μας και στην αμόχωστο στα κατεχόμενα και να υποχρεωθούμε να αποδώσουμε τις περιουσίες των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή και αυτό και δαρμένοι. Έτσι. Και ερωτώ. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει λόγο σε αυτό. Δεν έχει ευθύνες. Δεν είναι εγκύτρια δύναμη. Και μια που πάμε στο επόμενο θέμα, κάτσε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τώρα. Από πάμε και στο επόμενο θέμα. Λοιπόν,
Και μια που πάμε τώρα στο θέμα του αφοπλισμού, είναι ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχουν πληροφορίες, δεν μπορώ να ελέγξω τώρα αν είναι έτσι ή όχι, αλλά δεχόμαστε πιέσεις από συμμάχους, μεγάλους συμμάχους, για το θέμα της αποστρατικοποίησης. Ερωτώ λοιπόν, έστω και ότι προσχωρούμε στο τυπικό του θέματος, που λέει ότι λένε συμφωνίες που δεν λένε αποστρατικοποίηση, αλλά λένε, ειδικά για τα Δωδεκάνησα, είναι πιο σαφές. Να πάμε λοιπόν στο το τυπικό, λέει αυτό. Το τυπικό για τα κατεχόμενα τι λέει? Να είναι εκεί 40.000 Τούρκοι στρατιώτες? Γιατί λοιπόν όταν θέτουν το θέμα της αποστρατικοποίησης δεν βάζουμε εμείς το θέμα της παρουσίας των 40.000 στρατιωτών εκεί, των Τούρκων? Τι λέει η συνθήκη εγγύησεων? Λέει δικαίωμα επέμβασης για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Η παρουσία 40.000 στρατού εκεί και η δημιουργία ενός ψευδοκράτους συνιστά δίκαιη χρήση του δικαιώματος, ορθή χρήση του δικαιώματος της εγκύτριας δύναμης. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή και εκεί είμαστε και ένοι και δαρμένοι πάλι. Γιατί δεν θέτουν το θέμα των τουρκικών στρατευμάτων, αφού θέτουν οι σύμμαχοί μας την ίδια στιγμή, ρε παιδιά, εντάξει, σύμμαχοι είμαστε, εντάξει, αλλά εκεί δεν έχει 40.000 στρατό και μάλιστα με αμερικάνικα όπλα. Γιατί δεν λέτε να φύγουν από εκεί, να δούμε μετά τι θα γίνει και από εδώ? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτός που μας το λέει, αν είναι ο Αμερικανός πρέσβης ή τέλος πάντων ποιος είναι, εσύ ρε φίλε, δεν έστελνες το 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, δεν έστελνες επίσημους παρατηρητές, ΑΚΑΜ και τα λοιπά, στις ασκήσεις ΕΦΕΣ, Θαλασσόλικος και Γιόκτενής, πώς τις λένε, της αεροπορίας, οι οποίες ασκήσεις καταφανώς έχουν στόχο κατάληψη ελληνικού νησιού? Και τώρα χωρίς ντροπή έρχεσαι να πει σε μένα να πάρω το στρατό από πάνω, γιατί? Για να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια σας, να το εφαρμόσει χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά? Και μας περνάτε για ηλίθιους? Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχει από το 2000 και μετά, υπάρχει ολιγορία ακόμα και στη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν σε κάθε επίπεδο την στρατικοποίηση. Υπάρχει ολιγορία και αυτή είναι και σχεδιασμένη. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πανστρατιά. Συγγνώμη. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει πανστρατιά. Πανστρατιά. Να συλλέξει ό,τι στοιχεία υπάρχουν και να καρφώσουμε στον τοίχο τα σχέδια της Τουρκίας για τα νησιά μας, να θέσουμε το θέμα των 40.000 στρατιωτών στα κατεχόμενα και μετά όποιος θέλει ας έρθει να μας μιλήσει για αποστατικοποίηση. Τέρμα αυτή η ιστορία. Η Ελλάδα θα πρέπει πραγματικά να διεκδικήσει τα δικαιώματά της και δεν υπάρχει ύψιστο δικαίωμα είναι η υπεράσπιση της πατρίδας, η υπεράσπιση της ελληνικής επικράτειας, αλλά και η χρήση του δικαιώματος που έχουμε ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Έξω τα 40.000 τουρκικά στρατεύματα κατοχής και μετά να δούμε τι θα γίνει με την αποστατικοποίηση. Και θα σου πω εγώ τι θα γίνει με την στρατικοποίηση και θα γίνει αυτό που σας είπα. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.